Δηλαδή η ΑΘΕ, η ΔΑΠ. Έχουμε ξεκαθαρίσει το εξής γεγονός, ότι στη βάση της συμφωνίας διαμορφώνεται το υπερταμείο. Αυτό δεν σημαίνει ότι όποια εταιρεία μπει σε αυτό το υπερταμείο θα οδηγηθεί σε ιδιωτικοποίηση. Αντίθετα, θα πάρθουν μέτρα ώστε να αξιοποιηθεί η περιουσία της. Δηλαδή, αυτό είναι το βασικό. Άλλωστε, η συγκρότηση του Εποπτικού Συμβουλίου, κατά τη γνώμη μου, δημιουργεί σιγουριές σε σχέση με το γεγονός ότι αυτό θα προσπαθήσει να κάνει. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Κύριε Υπουργέ, δηλαδή, τώρα, τι θα κάνει το που πώς δεν θα γίνει το κάθε ένα ξεχωριστά. Γιατί δεν χρειάζεται η διοίκηση της ΕΙΔΑΠ και πρέπει να μπει η ΕΙΔΑΠ στο Υπερταμείο? Καταρχήν, δεν είναι η διαδικασία, δεν χρειάζεται η διοίκηση της ΕΙΔΑΠ. Η ΕΙΔΑΠ θα έχει διοίκηση. Ναι, έτσι δεν είναι. Την αξιοποίηση θα έχει. Θα έχει διοίκηση. Κάθε μία από αυτές τις εταιρείες του δημοσίου, φαντάζομαι. Το φαντάζομαι γιατί αυτή είναι η κατεύθυνση. Ναι. Θα πρέπει να ειδωθεί ξεχωριστά, να δει τις δυνατότητες της, να δουν τι μπορεί περισσότερο να κάνει και πώς μπορεί να προσποριστεί από τη μια μεριά έσοδα, να κρατάει χαμηλά τις τιμές πια που αφορούν τον καταναλωτή και να αξιοποιεί και την περιουσία της. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Δηλαδή, αν μην είχατε την υποχρέωση, θα βάζατε όλες αυτές τις 10 σε αυτό το ταμείο για Δεν λέω αυτό. Προσέξτε κάτι. Η δική μου γνώμη, αλλά και η γνώμη της κυβέρνησης και η γνώμη του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια ακολουθήθηκε μια πολιτική που έκανε αυτές του είδους τις εταιρείες ελληματικές. Είναι πλήρης παθογένειών από τον τρόπο που λειτουργούσαν υπερπολιτικών περισσότερων συμφερόντων έως τον τρόπο, ας πούμε, ξέρω εγώ, που διαμορφωνόταν η διοίκησή τους και πάει λέγοντας. Το αποτέλεσμα όλης αυτής της πολιτικής είναι να παρουσιάζουν έλλειμματα. Αυτό είναι πια, πώς το λέμε, πασίδηλο. Ναι. Η ορθή, αν θέλετε, διαδικασία θα ήταν να υπήρχε χρόνος, τρόπος, μορφές, ώστε να μπορούσες να ανατάξεις αυτό το ζήτημα. Εγώ μπορώ να σας μιλήσω με άνεση για μια εταιρεία που δεν θα μπει, φαντάζομαι, στο ΙΑΒ, ας πούμε. Ναι. Που το νέο οργανόγραμμα, η νέα αναδιάρθρωση της όλης, πάμε να έχουμε αποτελέσματα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι αυτό θα γίνει από μια μέρα στην άλλη. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία, από προηγούμενα, έχει μπει η διαδικασία του Ταμείου Αξιοποίησης, η οποία ήρθε από το καλοκαίρι του 2015 ως μια μνημονιακή δέσμευση. Ας το πούμε με αυτόν τον τρόπο. Η διαπραγμάτευση είναι πώς αυτό δομείται. Σας λέω για παράδειγμα, σε αυτό το Ταμείο Αξιοποίησης θα πάει το ΤΑΙΠΕΔ, θα πάνε οι εταιρείες που λέτε, θα πάει η ΕΤΑΔ. Δηλαδή η εταιρεία αξιοποίησης της περιουσίας του δημοσίου, ώστε να υπάρχει ένα αποτέλεσμα στο οποίο το κομμάτι, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι προσπορισμού πόρων σε αυτή την αξιοποίηση και όχι την ιδιωτικοποίηση, να βοηθήσει, αν θέλετε, και το κοινωνικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι Υπουργέ, βασικό. Με ποιο κριτήριο μπαίνει η ΕΛΒΟ και δεν μπαίνει η ΕΑΒ? Ποια είναι η διαφορά της μίας ΕΛΒΟ είναι, που μπαίνει και η άλλη που λέτε, μπαίνει? Λέτε τώρα μια εταιρεία η οποία είναι πολύ ειδική. Η ΕΛΒΟ εδώ και 3 χρόνια περίπου, 2 χρόνια αν δεν κάνω λάθος, 2,5. Δηλαδή από την προηγούμενη κυβέρνηση είναι υπό εκαθάριση. Σωστά. Δηλαδή έχει μπει σε διαδικασία εκαθάρισης. Και ένα κομμάτι της ασχολείται με την, με βασικό καταστατικό της. Με την πολεμική βιομηχανία. Βεβαίως στο τελευταίο χρονικό διάστημα είναι λίγα η δουλειά που κάνει. Η ΕΑΒ από την άλλη μεριά το 70% ασχολείται με την πολεμική βιομηχανία τη δική μας. Δηλαδή είναι συμφερόντων αυτά που κάνει των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Όχι μόνο της αεροπορίας αλλά και του στρατού και του ναυτικού. Γιατί ξέρετε ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Άρα στην ΕΑΒ υπάρχουν σοβαρά ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Αυτός είναι ο βασικός στόχος. Υπάρχει κάποια χέγγυα ότι δεν θα ιδιωτικοποιηθούν ή μένει στο να το αποφασίσει αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν ξέρω ποιος. Κάθε εταιρεία. Καταρχήν υπάρχει, αν θέλετε, η πολιτική δήλωση και η πολιτική βούληση. Αυτό είναι το ένα. Αυτό είναι το ένα. Όχι, λέω, αυτό είναι το ένα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι υπάρχουν τα προϊόντα, ας το πούμε, αυτών των
των εταιριών ή ορισμένων από αυτών, την ΕΙΔΑΠ αναφέρατε, και είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα, έχουν φοβερό κοινωνικό αντίκτυπο. Δηλαδή και η αποχέτευση αλλά και η υδροδότηση έχουν να κάνουν με την άμεση, αν θέλετε, διαδικασία. Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι αυτού του είδους οι εταιρείες, άλλο πράγμα είναι να συμμετέχει κάποιος σε αυτή τη διαδικασία και άλλο να είναι ιδιωτικοποιηθεί. Αυτού του είδους εταιρείες πρέπει να είναι υπό δημόσιο έλεγχο. Άρα αυτό που το έχουμε δηλώσει πολλές φορές, αλλά και η συγκρότηση και του Εποπτικού Συμβουλίου και το γεγονός ότι λειτουργεί με ομοφωνία και το γεγονός ότι δύο από τους τρεις τους ορίζει το ελληνικό δημόσιο και το γεγονός ότι το Ταμείο Αξιοποίησης στην ουσία ο τελικός εντολέας είναι ο Υπουργός Οικονομικών, νομίζω είναι αρκετές εγγυήσεις για την προσπάθεια, τη μεγάλη προσπάθεια που πρέπει να γίνει. Μάλιστα. Γιατί εδώ θέλω να σας πω το εξής. Σήμερα, και το ξέρω καλά και από την... ας την ονομάσουμε τη δική μου τη δουλειά. Ένα κομμάτι της δουλειάς είναι να δουλεύει, θα λέγει κανένας, σαν σύμβουλος επιχειρήσεων, σαν να κάνεις management, δηλαδή πολύ συγκεκριμένο, πολύ ειδικό, και να έχεις και ανθρώπους και να χρησιμοποιούς ανθρώπους οι οποίοι θα κάτσουν να δουλέψουν, θα κάτσουν να βοηθήσουν συγκεκριμένα. Δεν φτάνουν μόνο τα διοικητικά συμβούλια ή υπάρχοντες εργαζόμενοι, ούτε η κατάσταση της εταιρείας, η οποία μερικές φορές δουλεύει με τη φόρα του παρελθόντος. Mm-hmm. Και η φόρα του παρελθόντος είναι φρένο και προς τα πίσω. Μάλιστα. Χρειάζεται νέο management. Ωραία. Πάμε λίγο στο προσφυγικό. Τεράστια τα προβλήματα. Βλέπουμε ότι έχει βαλτώσει. Δεν βοηθάει ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία δεν ξέρω τι κάνει, διότι δίστανται απόψεις εδώ για το αν όντως έχει κλείσει τις τρόφιγγες ή ούτως ή άλλως οι πρόσφυγες δεν θα έρχονται γιατί έχουν κλείσει τα σύνορα. Πού βρισκόμαστε, δώστε μας λίγο. Και έχετε δηλώσει τον Αύγουστο ότι έρχονται μέτρα ανακούφισης για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Δεν έχουμε δει κάτι, κύριε Βίτσα. Να σας πω. Ποιο είναι το κύριο πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή? Γιατί τα άλλα δεν είναι προβλήματα, είναι προχώρημα, είναι σημειακά προβλήματα, είναι προχώρημα ενός ολοκληρωμένου σχεδίου. Το βασικό μας πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι να προχωρήσουν δύο πράγματα. Το ένα είναι οι διαδικασίες ασύλου, με την έννοια να δοθεί ή να μην δοθεί, αυτό εννοώ, το οποίο επιταχύνουμε. Τώρα γίνονται περισσότερες επιτροπές από το Σεπτέμβριο, από τις αρχές του Σεπτεμβρίου πραγματικά έχουν επιταχυνθεί οι διαδικασίες. Όχι, εκεί είναι το βασικό και εκεί θέλουμε τη μέγιστη δυνατή βοήθεια. Δηλαδή περιμέναμε 4.000, πώς περιμέναμε? Δεν περιμέναμε, να σας πω, δεν περιμέναμε 4.000, 5.000. Περιμέναμε 400 ειδικούς. Α, 400, δεν κάνω ειδικούς, ναι. Οι οποίοι θα συνοδεύονταν από ανθρώπους οι οποίοι θα ήταν βοηθητικοί, θα λέγαμε, mm-hmm. και οι οποίοι θα πήγαιναν στα νησιά και θα βοηθούσαν τους δικούς μας. Γιατί υπάρχουν και δικοί μας, δεν το κάνουν μόνοι τους mm-hmm. αυτή τη δουλειά, σε πρώτο βαθμό, και μετά πηγαίνει ο δεύτερος βαθμός. Αυτό θα βοηθούσε κάποιοι να παίρνουν άσυλο ή να μπαίνουν στη διαδικασία διεθνούς προστασίας, να μεταφέρονται δηλαδή στην οπειρωτική Ελλάδα ή σε διαδικασίες με την κατάσταση σε άλλες χώρες της Ευρώπης, και κάποιοι να επιστραφούν, αυτοί που οι άνθρωποι οι οποίοι δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας με βάση το διεθνές δίκαιο, να επιστρέφονται με βάση Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας στην Τουρκία. Αυτή η διαδικασία, και με τη συνήθη, δυστυχώς, γιατί αυτά τα ζητήματα τα πληρώνεις, ραστώνει του Αυγούστου. Το λέω αυτό. Τι εννοείται τα πληρώνεις, δηλαδή ότι πάλι δεν έκανε τη δουλειά στο τους? Προσφυγικό, ξέρετε. Yeah. Όχι, δεν λέω ότι δεν κάνει τη δουλειά τους. Οι ραστώνοι του Αυγούστου εννοώ ότι κάποιοι πρέπει να πάρουν άδεια, κάποιοι πρέπει να κάνουν. Mm. Και δεν έχει τον κόσμο να το αναπληρώσει. Επειδή το προσφυγικό είναι πολύ παραγωγικό ζήτημα και δεν πρόκειται να λυθεί αν δεν σταματήσει ο πολέμος. Όπως το μεταναστευτικό, δεν πρόκειται να λυθεί αν δεν σταματήσει η φτώχεια. Ναι. Δηλαδή, ζητάω τώρα, όπως καταλαβαίνετε, ζητάω τρελά με μία έννοια, αλλά σας λέω και ποια είναι η αιτία. Ένα ζήτημα λοιπόν είναι αυτό και αφορά τη βοήθεια που θα πρέπει να δοθεί με βάση τη συμφωνία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οποία δεν έχει δεθεί. Που είναι το δεύτερο... κεντρικό ζήτημα. Ναι. Το δεύτερο ζήτημα που αφορά, βέβαια, πάντοτε λέω τα νησιά, είναι να ανοίξουν με ταχύτερες, δηλαδή να κάτσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να πει, να το πω με λαϊκό τρόπο, αποφασίζουμε όλοι μαζί, αναλαμβάνουμε το βάρος όλοι μαζί,
πόσους θα πάρει η Ουγγαρία, πόσους θα πάρει η Πορτογαλία. Επίτηδες, αλλά... επίτηδες παίρνω αυτές τις δύο χώρες. Επίτηδες. Λέει η Ουγγαρία κανένα. Έτσι, οι χώρες του... Ναι, εδώ υπάρχει το θέμα της υποχρεωτικότητας. Ναι, αλλά βλέπουμε δηλαδή, ότι δεν είναι δυνατόν να είμαστε υποχρεωμένοι όλοι, λέω για παράδειγμα, στην άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής που τώρα πάμε να διαμορφώσουμε συμμαχίες, να ανοίξει λίγο αυτό το πράγμα και εκεί να είμαστε όλοι υποχρεωμένοι, στο προσφυγικό όμως, να μένει στην Ιταλία, τη Μάλτα, την Ελλάδα. Ναι, ωραία τα λέτε κύριε Βίτσα. Αυτό δεν φτάνει να τα λέω ωραία. Είναι σαφές και έτσι ορίζει το δίκαιο. Όμως βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αλλού. Βλέπουμε, σήμερα είχε μία ανακοίνωση της Διεθνούς Αμνηστίας που έλεγε σε 18 χρόνια θα γίνει η επαναγκατάσταση. Ενώ έπρεπε να έχουν φύγει 60.000 άνθρωποι, έχουν φύγει 4.000. Εδώ πήγε το νούμερο 4.000. Τι μπορούμε να κάνουμε? Αυτό δεν τους δέχονται. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε καταρχήν είναι σε επίπεδο διπλωματικό να πιέζουμε. Από την άλλη μεριά να κρατάμε τη συμφωνία. Σε αυτό το πλαίσιο να βοηθήσουμε ώστε να αποσυμπιεστούν τα νησιά. Γι' αυτό έλεγα ότι τώρα η πορεία, το ζήτημα του ασύλου, το να βγάλουμε απ' έξω από αυτές τις διαδικασίες, να τις κάνουμε fast track για εκείνες τις ομάδες που την χάνουν έτσι και αλλιώς διεθνούς προστασίας, δηλαδή ασυνόδευτα ανήλικα, διαδικασίες επανένωσης οικογενειών, διαδικασίες ευπαθών ομάδων, να τρέξουν γρήγορα και με πιο απλό τρόπο να έρθουν στην υπηρετική Ελλάδα και από εκεί και πέρα να φύγουν στο εξωτερικό, ώστε πραγματικά να μην είναι στα νησιά 13.000 άνθρωποι, οι περισσότεροι στη Χίο και στην Μυτιλίνη, αλλά και στη Σάμο και στην Κο υπάρχουν και στη Λέρο υπάρχουν, ώστε να αρχίσει μια ροή. Και το δεύτερο είναι ακόμα καλύτερα στην υπηρετική Ελλάδα να προχωρήσουμε το σχέδιο εγκατάστασης, και εδώ είναι πολύ σημαντική βοήθεια και της ΥΠΑ της αρμοστίας, και προσπαθούμε να συνεργαστούμε ώστε να τρέξει ακόμα περισσότερο το σχέδιο της εγκατάστασης προσφύγων, όχι σε καταβλισμούς, επιτρέψτε μου να τους πω έτσι, ακόμα και καλούς καταβλισμούς θα υπάρχουν. Το σχέδιό μας λέει ότι μέχρι το τέλος του χρόνου να παραμείνουν από τους 50 τόσους καταβλισμούς στο πολύ 30, αλλά να είναι η εγκατάσταση σε σπίτια ή σε οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες. Το προχωράμε αυτό. Εγώ θέλω να σας θυμίσω. Εκεί που υπάρχει το πρόβλημα, τα λεφτά ούτως ή άλλως τα δίνουν. Απ' έξω μας έρχονται αυτά τα λεφτά. Λεφτά άρα υπάρχουν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν τα δίνουν σε εμάς. Η αρμοστία έχει συνολικά το πρόβλημα. Ναι, με διάφορες άλλες. Έχει κάνει πολύ οργάνωση. Μεγάλα βήματα. Το Μάρτιο. Σε συνεργασία με τους Δήμους, τα έχουμε δει αυτά τα προγράμματα. Ναι, Μάρτιο, πού κολλάμε τώρα. Το Μάρτιο έχει 2.000. Αυτή τη στιγμή έχει 9.000. Άρα προχωράει. Έχει σχετικά ένα προχώρημα. Ναι. Αν καταφέρουμε, όπως το συζητάμε και το συζητάει και ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής ακόμα περισσότερο μαζί τους, αλλά έχουμε και εμείς μια μόνιμη επαφή, ελπίζουμε να φτάσουμε τον αριθμό στόχο των 20.000 πριν το τέλος του χρόνου, που αν το βάλετε κάτω, κοιτάξτε να δείτε πως κολλάνε τους αριθμούς. Ναι, από εκεί και πέρα υπάρχει αυτή η διαδικασία που σας είπα και μπορούν να βοηθήσουν. Άρα δεν θα ανοίξετε νέους καταβλισμούς σε παλαιά στρατόπεδα στην υπηρετική χώρα για να αποσυμφορεθούν τα νησιά. Δεν θα ανοίξουμε νέους. Ο στόχος δεν είναι να ανοίξουμε νέους. Ο στόχος είναι από τα 55, από τους 55 μεγάλα κέντρα φιλοξενίας να μείνουν 31. 31, τα οποία γενικά τα έχουμε προσδιορίσει. Και αυτά να είναι όσο δυνατόν μικρότερα, ώστε κάποια θα είναι αρκετά μεγάλα, θα έχουν 1.000-1.500 ανθρώπους. Και να είναι στα πρότυπα του Ελαιώνα, τέλος πάντων. Ναι, εγώ θεωρώ ότι είναι πρότυπο είναι ο Ελαιώνας. Μεγάλο γιατί κάποια πρότυπο, κέντρα η κατάσταση είναι απελπιστική. Δηλαδή οι άνθρωποι που είναι στο ο Σκαραμαγκάς. Εγώ θεωρώ ότι το υπερπρότυπο θα είναι σε λίγο καιρό το Κουτσόχερο στη Λάρισα, το οποίο το εκενώθηκε και ξαναφτιάχνεται από την αρχή με οικίσκους και τα λοιπά και πάει λέγοντας. Ένα λεπτό τώρα που λέτε για οικίσκους, γιατί διαβάζουμε εδώ στον Ελεύθερο Τύπο καταγγελίες του κυρίου Βουδούρη ότι λέει δίνονται με φωτογραφικές προδιαγραφές η προμήθεια των οικίσκων για τους πρόσφυγες. Δεν ξέρω αν έχετε να πείτε κάτι σε αυτό. Δεν θέλω να το σχολιάσω, να σχολιάσω καθόλου. Νομίζω ότι η πικρία. Ξέρετε, εγώ κατανοώ κάποιοι άνθρωποι να μην μπορούν να συνεργαστούν μαζί, μεταξύ τους. Δεν είναι κακό, μπορεί να είναι πολύ ικανοί και καλοί άνθρωποι και να μην μπορούν να συνεργαστούν.
Όμως η πικρία όταν μεταφράζεται σε πολιτική δήλωση δεν νομίζω ότι είναι το καλύτερο. Ξέρω τι λέει, αλλά πολλά πράγματα, εγώ θα σας αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα. Γίνεται μια ολόκληρη ιστορία για τη Softex, ένα εκατομμύριο, 8 εκατομμύρια. Καταρχήν, αυτή είναι η ιστορία παλιά. Δεύτερο, τη Softex την έφτιαξε τελικά ο στρατός με πολύ λίγα χρήματα. Με πολύ λίγα χρήματα. Η διαμερισματοποίησή της από εκεί πέρα, αν χρειαστεί, όταν θα γίνει, θα τελειώσει αυτό το πράγμα. Μας. Δεύτερο, τώρα να τα βάζουμε με μία μηχανικό. Με μία. Γιατί αν προσέξατε, αυτό λέει. Με μία μηχανικό του Υπουργείου. Εντάξει, αυτό είναι αστείο. Κύριε Βίτσα, να κάνω ένα τελευταίο ερώτηση πάνω σε αυτό. Συγγνώμη. Θεωρείτε ότι αν ο στρατός είχε αναλάβει από την αρχή. Και δεν ανέλαβε από την αρχή. Θυμόμαστε πολύ καλά. Δεν θυμάμαι εσείς τι λέγατε τότε. Πάντως ο κύριος Καμένος έλεγε ότι αυτή δεν είναι δικιά μας δουλειά κτλ. Μήπως τώρα τα πράγματα θα ήταν καλύτερα. Γιατί έχουμε αργήσει πάρα πολύ και συνεχίζουμε να βαδίζουμε πολύ αργούς ρυθμούς. Να σας πω τώρα. Με μία έννοια, ο στρατός, οι ένοπλες δυνάμεις, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ήρθε στις πολύ δύσκολες συνθήκες. Δηλαδή, η πρώτη φορά που αναλάβαμε σαν Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι να φτιάξουμε τα 5 hot spot. Ορισμένα από αυτά είχαν προχωρήσει αρκετά, ας πούμε, και στη Σάμο και στη Λέσβο, μέσα σε 15 μέρες. Εντάξει, φτιάξαμε τα 4. Δεν μπορούσε άλλος να το κάνει αυτό με τίποτα. Εγώ τι ήθελα να σας πω, το κεντρικό μας ζήτημα, το οποίο είναι ανεκπαίδευτη ολόκληρη η Ευρώπη. Τώρα παίρνουν, θα ρίγε κανένας παραδείγματα και από εμάς. Το κεντρικό μας ζήτημα ήταν πώς θα συγκροτηθεί ένα επίπεδο και ένα αντίστοιχο Υπουργείο που θα λύνει αυτά τα ζητήματα. Τι θέλω να σας πω με αυτό το πράγμα και ποιες θα είναι οι διαδικασίες που θα βοηθάει κάθε φορά οι ένοπλες δυνάμεις. Που δεν το έχουμε στην Ελλάδα. Δεν το έχουμε στην Ελλάδα, ούτε αυτή τη στιγμή. Κάναμε ένα προχώρημα. Νομίζω ότι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να ολοκληρωθεί η δομή του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Ένα. Μέσα σε αυτή η διασύνδεσή του με τα άλλα Υπουργεία. Δύο. Και τρία. Να έχει συγκεκριμένο προϋπολογισμό, τον οποίο να μπορεί να χειρίζεται. Ξέρετε, γίνεται μια κουβέντα για τα οικονομικά. Ναι. Τα οικονομικά. Από την έκτακτη βοήθεια, γιατί η τακτική βοήθεια τώρα θα αρχίσει να έρχεται, αυτό που έχει πάρθει είναι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει πάρει 80 περίπου εκατομμύρια, το Υπουργείο Υγείας περιμένει και νομίζω αρχίζει και παίρνει 25 εκατομμύρια και όλο το άλλο, αυτά τα τρομερά ποσά που υπάρχουν, κατά κύριο λόγο δίνονται από, γιατί έτσι είναι φτιαγμένος η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Μη κυβερνητικές οργανώσεις. Πιστοποιημένες, καλές κυβερνητικές οργανώσεις. Όμως, επειδή κάνατε μια άλλη ερώτηση, πώς γίνεται, με τη δική τους γραφειοκρατία, η οποία μερικές φορές συναγωνίζεται με τη γραφειοκρατία του ελληνικού κράτους. Να σας πω την αλήθεια. Έτσι, και εκεί υπάρχει και φόβος. Γιατί μην βλέπετε ότι μπορεί να λέει ο ένας και ο άλλος ότι θέλει. Ας πούμε, ξέρω εγώ, αυτό το χρονικό διάστημα τα χρήματα τα οποία έχουμε εξοδέψει γίνονται αντικείμενο ελέγχου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ποτέ δεν σταματάει αυτή τη διαδικασία. Τώρα, τι χρειάζεται. Χρειάζεται από μια μεριά αποφασιστικότητα, από την άλλη μεριά ψυχραιμία, από την άλλη μεριά ότι δεν μπορούν οι άνθρωποι οι οποίοι ανακατεύονται με το προσφυγικό και πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ότι δεν μπορούν να δουλεύουν. Λες και είναι, επιτρέψτε μου να πω, ρεπόρτερ, δηλαδή μέρα με τη μέρα. Πρέπει να βάζεις ένα σχέδιο και να πηγαίνεις να το κάνεις. Και να ακούς, να σημειώνεις, να βλέπεις, να ξέρεις ότι θα κάνεις λάθη. Εγώ και να τα διορθώνεις. Ναι, και να τα διορθώνεις. Εγώ, άμα με ρωτήσει κανένας, ας πούμε, ξέρω εγώ, έχεις κάνει λάθη. θα το απαντήσω, πλάκα μου κάνεις. Βεβαίως έχω κάνει λάθη. Λάθος είναι η ανάμειξη των ατοικών στο Αιγαίο. Όχι, δεν νομίζω. Υπουργέ. Δεν νομίζω. Αν το λέγαμε εξής, δύο χρόνια πριν ότι με κυβέρνηση, ναι, αριστεράς θα είχαμε ατοικές, ναι, δυνάμεις στο Αιγαίο, θα μας ακουγόταν τρελό. Ξέρετε κάτι, τι βοήθησε σε μια. Και όπως βοήθησε και η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Ναι. Βοήθησε στη μείωση των ροών. Αυτό βοήθησε στη μείωση των ροών ή ότι έκλεισαν τα κράτη του Βίζα τα σύνορα. Ένα, όχι. Εγώ θα λέω το εξής. Όχι. Το ότι έκλεισαν τα κράτη του Βίζεγκραν τα σύνορα, ναι, δημιούργησε το πρόβλημα του εγκλωβισμού στην Ελλάδα. Αυτό έγινε. Και δημιούργησε μια κατάσταση πολιτικής εκμετάλλευσης σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, ναι, και ανόδου φασιστικών
πολιτικών αντιλήψεων. Ναι, άρα είναι ατομική. Πώς έλεγξαν τις Εγώ σας λέω το εξής. Όταν μέχρι και τον Μάρτιο, στις αρχές του Μαρτίου, ναι, έρχονταν στην Ελλάδα καθημερινά περίπου 1000. Πάρα πολύ, ναι. Και στην ουσία είχε αρχίσει και έσφυγε το γεγονός ότι από τη συμφωνία και μετά και από την έναρξη της αποστολής του ΝΑΤΟ, η οποία παρατηρεί, η αποστολή του ΝΑΤΟ, ξέρετε, δεν κάνει τίποτα. Παρατηρεί. Ναι. Ούτε διασώζει όταν χρειάζεται, αλλά δεν χρειάστηκε. Και γι' αυτό σας λέω πρακτικά πώς συνέβαλε στο να μειωθούν οι ροές. Το να είναι εκείνη τη στιγμή εκεί και είναι, ναι, να σου πω και το... Η Τουρκία πολλές φορές ζήτησε να μην, να σταματήσει αυτή η αποστολή. Ναι. Οι ίδιοι είπαν όχι να παρατηρούμε. Τι απέδειξε αυτό? Ότι αυτό που λέγαμε ήταν αλήθεια. Ότι δεν γίνεται η σωστή φύλαξη από την αντίπερα πλευρά, την αντίπερα όψη. Τα μικρασιατικά παράλια, λέτε. Και, ναι, γιατί δεν κάνει τίποτε, ναι, άλλο. Είναι, αλλά δεν είναι, σας λέω, ότι και το κεντρικό δυνάμεις, στοιχείο. Οι νατοϊκές δυνάμεις έχουν εικόνα, παρατηρούν και τι γίνεται στον ένα αέριο χώρο με, με τις παραβάσεις και τις παραβιάσεις του εθνικού μας χώρου. Αυτή η αποστολή δεν έχει, τουρκικά μαχητικά. Δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα, αυτού του είδους η αποστολή. Τώρα αν με ρωτάτε αν έχουν την τεχνική δυνατότητα, καλά, την έχουν, γενικά την και αν ξέρουν με ακρίβεια τι γίνεται, είναι, αυτό είναι σαφές. Εγώ λέω το εξής πολύ απλό και πρέπει να σας πω ότι έχει υποθεί με έναν τρόπο και σε δικό μας επίπεδο και στην αντίπερα όχθη, ας το πούμε, στους φίλους μας και συμμάχους Τούρκους. Δαπανώνται πάνω σε ένα, ας το πούμε, από τη δική τους τη μεριά, γιατί από τη δική μας τη μεριά δεν υπάρχει θέμα, εμείς ξέρουμε τι είναι δικό μας και το δεν υπάρχει. Δαπανώνται από εκατοντάδες εκατομμύρια έως δισεκατομμύρια σε χρήμα, σε δυνάμεις κτλ. Στη βάση ενός πολιτικού, μιας πολιτικής επιδίωξης, χωρίς λόγο. Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να σηκωθεί ένα μαχητικό αεροπλάνο από τη μεριά της Τουρκίας ή οτιδήποτε και να μην υπάρξει αποτροπή. Δοκιμάζουν. Να μην υπάρξει αποτροπή, δεν τα κάνουν. Θα πάνε στοιχείο στο αεροδρόμιο. Περνάνε και από είναι, και κάνουν και χαμηλές υπερπτήσεις, κύριε Υπουργέ. Ναι, λέω. Όλα έχουν να το νόημά το ξέρουν, τους. Το λέω για να το ξέρουν και για να κατανοήσουν ότι υπάρχει μια λογική. Λοιπόν, πριν πάμε στις άδειες, θέλω να ρωτήσω κάτι εδώ. Για τις αμυντικές δαπάνες. Ότι παρόλο που έχουν μειωθεί, αν και αυξήθηκαν, λέει, σύμφωνα με τα στοιχεία το 2015 σε σχέση με το 2014, είμαστε στους τρεις πρώτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει τόσες πολλές, σχετικά βέβαια με τον προϋπολογισμό κάθε χώρα. Ναι. Για ποιο λόγο μια κυβέρνηση της αριστεράς, να το πω εγώ, δεν κάνει μια προσπάθεια να μειωθούν οι αμυντικές δαπάνες σε συνεργασία, δεν ξέρω, με τον κύριο Ερντογάν που κάποτε λέγανε ότι και οι δύο θα μειώσουν τις αμυντικές δαπάνες. Είμαστε καθαροί για να μιλήσουμε με νούμερα. Το προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν 3 δισεκατομμύρια, 100 εκατομμύρια. Από αυτά περίπου τα 2 δισεκατομμύρια, κάτι παρακάτω, είναι η μισθοδοσία. Μάλιστα. Που δεν θα μειωθεί, το είναι έχετε πει και το έχετε ξαναπεί. Ξέρετε πόσο ήταν το 2009 η μισθοδοσία? Σας είπα 2 εκατομμύρια, ήταν πάνω από 3,5. Μάλιστα. Άρα δηλαδή για να μην για μειωθούν... εξοπλιστικά προγράμματα, όχι, θα σας πω και τι κάνουμε. Για εξοπλιστικά προγράμματα το συνολικό ποσό που έχουμε προς αξιοποίηση αστυνομίας ζωής είναι 500 εκατομμύρια. Από αυτό το 80% είναι στην ουσία πληρωμές προηγούμενων συμβάσεων που μας έρχονται. Υπάρχει δυνατότητα, γιατί αυτό είναι το ουσιαστικό και πάνω σε τέτοιες λογικές δουλεύουμε, υπάρχει δυνατότητα μείωσης, αν θέλετε, των ποσών που δαπανώνται. Εμείς λέμε υπάρχει. Εμείς λέμε. Αλλά όχι από το μισθολογικό. Λέμε. Αλλά πρώτον, όχι από το μισθολογικό, και αυτό το καταλαβαίνουν όλοι. Ναι, βέβαια, το καταλαβαίνουν. Δεύτερο, υπάρχουν όμως ανάγκες, όπως είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, η ανασυγκρότηση του στρατού. Ο τρόπος λειτουργίας του, που μπορεί να έχει, δεν θέλω να μπω σε αριθμούς, αλλά μπορεί να έχει τελικά ένα διαθέσιμο. Μάλιστα. Δεύτερο, υπάρχει αξιοποίηση. Εδώ μιλάμε για καθαρή αξιοποίηση της περιουσίας των ενόπλων δυνάμεων, η οποία είναι αρκετά μεγάλη.
η οποία μπορεί να έχει και κοινωνικό όφελος και οικονομικό. Υπάρχουν περιθώρια. Υπάρχουν. Λοιπόν, τώρα τηλεοπτικές άδειες, κύριε Υπουργέ, διότι εδώ πέρα βγήκε σύσσωμη η κυβέρνηση και οι συμπολιτευόμενοι βουλευτές και κάνουν λόγο για πόλεμο που δέχεται η κυβέρνηση για να πέσει. Με βάση το όσα έχουν βγει στο φως με το πόθεν αίσθηση κυρίως του κυρίου Καλογρίτσα, αλλά και με την όλη διαδικασία του διαγωνισμού. Υπάρχει καμία αμφιβολία, δεν ξέρω για μας, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο πόλεμος, ο εσωτερικός, ο πολιτικός και ο οικονομικός είναι δεδομένος. Από πού, κύριε? Όχι μόνο για τις άδειες. Ναι. Όχι μόνο για τις άδειες. Εγώ διάβασα εχθές την φοβερή ανακοίνωση του ΣΕΒ, ο οποία έρχεται, πώς να σου πω, μια λογική από το πολύ παρελθόν προς το πολύ μέλλον. Δηλαδή ότι η λιτότητα είναι αυτή που θα φέρει την ανάπτυξη. Mm-hmm. Θεέ μου, γιατί δεν το έκανε αυτό το ρημάδι 5 χρόνια τη στιγμή που το κεντρικό πρόβλημα, ένα από τα κεντρικά προβλήματα, είναι επενδύσεις από μια μεριά, κατανάλωση από την άλλη μεριά. Αυτό είναι το βασικό θέμα που έχεις να λύσεις. Και εγώ και ο Τσακαλώτος και ο Τσίπρας και όλοι οι άλλοι. Άρα με την έννοια και της κοινωνικής προστασίας αλλά και της δουλειάς. Αυτό είναι το βασικό. Αλλά αν θέλετε υπάρχουν σήμερα τηλεοπτικά κανάλια που τα δελτία ειδήσεων του είναι περισσότερο πολεμικό ανακοινωθέν παρά προβολή της είδησης. Σας πηγαίνω μόνο στη χθεσινή μέρα. Ναι. Και σε δύο ζητήματα. Υπάρχει, όπως ξέρετε, η επίσκεψη εργασίας που έχουν κάνει στη Θεσσαλονίκη. Στον ΟΑΣΤ. Να το συζητήσουμε, έχει πει και ο ένας. Έρχεται και ο κύριος Μπουτάρης τώρα να ναι, μας πει για λέω επίσκεψη. Τώρα, είναι αυτό το πράγμα. Η επόμενη είδηση που ακολουθείτε, πείτε μου τώρα αν αυτό είναι... Όχι, είναι η απεργία των λεωφορείων στη Βενεζουέλα. Και μετά επιστρέφουμε ξανά στην Ελλάδα. Εντάξει, είναι πια, δεν είναι μόνο μάχη, είναι και σκηνοθεσία. Όμως, ναι, κύριε Βίτσα, αυτό ξέρετε είναι κάτι. Κανάλια ιδιωτικά, το κάθε κανάλι. Δικαίωμά τους. Κοιτάξτε, ο πόλεμός τους, ο πόλεμός μου. Δεν απ' είναι την άλλη εκεί σας το θέμα. Λένε, επειδή εσείς δεν λέω, έχετε λοιπόν, κάποιους τώρα να σας στηρίζουν, θέλετε να βρείτε κάποιον που τώρα ποιο είναι. Ποτέ δεν θα γίνει αυτό το πράγμα, να το ξέρετε. Γιατί είναι μια διαδικασία. Εδώ έγινε μια διαδικασία. Έγινε μια δημοπρασία. Προχωράμε προς αδειοδότηση. Ποια είναι αυτά που μένουν? Μένουν τα εξής πράγματα. Πρώτο, τη Δευτέρα πρέπει να κατατεθούν 82 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Κατά μονάδες, όχι όλοι μαζί. Ναι. Όποιος δεν τα καταθέσει, τίτλοι τέλους. Φεύγει. Δεύτερο, πρέπει αυτή η επιτροπή, η οποία προσέχετε, γιατί γίνεται, κοιτάξτε να δείτε πώς γίνεται η κουβέντα. Η κουβέντα γίνεται πόθεν έσχες. Αποκτήσαμε καινούργια επιτροπή πόθεν έσχες και δεν το ξέρω. Όχι, ο έλεγχος όμως είχε αναδειχθεί σε 5 στελέχη. Αυτή η επιτροπή πρέπει να κάνει συγκεκριμένο έλεγχο σε σχέση με το πόθε νέσκες. Μετά υπάρχει δικαίωμα και όποιος πάρει την άδεια μπαίνει στο πόθε νέσκες. Κανονικά στην κανονική η επιτροπή. Αυτή η επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τις προδικαστικές ενστάσεις. Έχουν γίνει. Τελειώσαμε με αυτό το πράγμα. Και μετά μέσα σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να δοθούν αυτοί οι προσωρινοί, πώς τους λένε, υπερθεματιστές. Mm-hmm. Μου θυμίζει και λίγο τον Νίκο, πώς τους Κρίστη. Αφού έτσι λοιπόν, με τι να κάνουν. Ναι. Αυτοί οι υπερθεματιστές έχουν την ευθύνη να πάρουν την άδεια, γίνονται κανονικοί αδειούχοι και πάλι υπάρχει. Πρώτον, τι επίπεδο σταθμό θα έχουν. Υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα. Είναι 70 σελίδες περίπου η δημοπρασία και άλλες οι όροι της προκήρυξης και άλλες περίπου 100 τα παραδείγματα. Η κυβέρνηση λοιπόν, η τελείωσε. Οποία πανηγύρισε για τα χρήματα, τα 246 εκατομμύρια. Την ενδιαφέρει και από πού προέρχονται τα χρήματα, διότι ακούμε τον ευρωβουλευτή σας, τον κύριο Χρυσογόνο, να λέει ότι δεν μπορεί να είναι κάποιος Εσκομπάρ υποψήφιος να κρατήσει μια τηλεοπτική άδεια. Αυτή είναι πολιτική βούληση, αν την ενδιαφέρει. Είναι γραμμένη στην προκήρυξη. Ναι. Είναι γραμμένο στην προκήρυξη. Δεν ξέρω πώς τα λέω πρώτα σε αυτά τα πράγματα. Αλλά πρώτα να θυμίσω ότι ο Σκομπάρ δεν είχε σταθμό. Ναι, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά είναι αυτά. Όποιος κάνει τον κόπο να διαβάσει την προκήρυξη, θα δει ότι είναι γραμμένα μέσα. Και από πού προέρχονται τα χρήματα. Και πώς τα δικαιολογεί τα χρήματα. Εσείς και με ποιες εγγυήσεις. Ότι ώσπου να εκπέμψει το νέο κανάλι θα έχει ελεγχθεί αρκετές φορές ώστε να είμαστε σίγουροι ότι ξέρουμε τι γίνεται. Και μετά θα και μου δίνεται και μια. Να κάνουμε σε ένα δευτερόλεπτο και ας κλείσουμε. Συνήθως ο πολύς ο κόσμος μπερδεύει
το δικαίωμα χρήσης, δηλαδή το γεγονός ότι κάποιος πληρώνει για να έχει το δικαίωμα χρήσης, με την κανονική διαδικασία της φορολογίας της χρήσης. Αυτό, θυμόσαστε τα κανάλια που βγαίνανε, μα έχουμε πληρώσει τόσα εκατομμύρια φόρους. Άσε αυτά, αδελφέ. Είσαι όλα αυτά τα χρόνια, 27 χρόνια, και εκείνη η διαπλοκή, εκπέμπεις χωρίς να έχεις πληρώσει για το δικαίωμά σου να εκπέμπεις. Ωραία, αυτό το ξέρουμε, αλλά εσείς όχι, που λέτε ξέρουμε, ότι... Όχι, δεν το ξέρουμε, δυστυχώς. Μπλέκεται ο κόσμος και με ρωτάνε, μα αφού πληρώνανε φόρους. Εσείς που λέτε ότι παραδέχεστε τα λάθη σας, θεωρείτε ότι υπήρξαν κάποια λάθη στην όλη διαδικασία και θα μπορούσαν να έχουν αποφευθεί, αν π.χ. όλοι είχαν ελεγχθεί πριν αποκτήσει το δικαίωμα να μπουν στη δημοπρασία. Όχι, θα σας πω το εξής. Στο βαθμό που τηρείται και τηρείται, εγώ αυτό έχω δει, ότι τηρείται η διαδικασία της προκήρυξης. Μάλιστα. Και δίνει και δικαιώματα προδικαστικής και δικαστικής σε όσους θέλουν. Δεν έχω τέτοιο πρόβλημα. Δεν θα μου δημιουργήσουν πρόβλημα λαθών όσοι όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και ξέρετε, η νομιμότητα είναι η βάση για να χτυπήσει τη διαπλοκή. Δεν χτυπάς μόνο με το έχοντας νομιμότητα. Ήταν βασικά οι διαπλεκόμενοι και εκπέμπανε μέσα από μια διαδικασία η οποία δεν ήταν τόσο οικονομική, αλλά περισσότερο πολιτική. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Και μετά ρίξαμε έξω τη Βασιλική Χαϊνά, το Δελτίο Ειδήσεων, αντί για τις 9.